θα έρθουν νέα μέτρα. Αν δηλαδή οι επιστολές αυτές που είδαν το φως δημοσιότητας μέσω της Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ είναι το σενάριο που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες στη ζωή μας. Λοιπόν, καταρχήν, ισχύουν όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ορκομοσία. Νομίζω ήταν απολύτως σαφής. Έδωσε απαντήσεις όλα. Και για το τι θα γίνει και για το τι δεν θα γίνει και για το τι περιμένει από όλους. Ήταν απολύτως σαφής. Τώρα, όσον αφορά την αποκάλυψη σε εισαγωγικά, δεν ήταν αποκάλυψη, λυπάμαι που το λέω, και λυπάμαι για την Αυγή ειδικά, η οποία δεν μπορεί να μας θυμίσει πια την Αυγή των μεγάλων αποκαλύψεων της υπόθεσης Λαμπράκη. Γιατί δεν ήταν αποκάλυψη? Γιατί δεν ήταν αποκάλυψη, γιατί αυτή είναι μια επιστολή της 15ης Απριλίου που ο Πρωθυπουργός έστειλε προκειμένου να καταλάβουν οι ξένοι ότι θα μοιραστεί οι δανειστές μας, ότι θα μοιραστεί το κοινωνικό μέρισμα από το πλεόνασμα, να μην έχουν καμιά ανησυχία, τους λέει μέσα. Είμαστε σίγουροι για την πολιτική μας, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κυρία Βουλτευσία, αναφέρετε μέσα ότι θα πάρουμε νέα μέτρα εφόσον. Όχι, δεν λέει πουθενά νέα μέτρα. Λέει μέτρα, ακούστε, η λέξη μέτρα δεν σημαίνει νέα μέτρα. Σημαίνει θα πάρουμε εμείς τα μέτρα, τα αναγκαία. Δεν σημαίνει δημοσιονομικά μέτρα. Διαβάζω στην παράγραφο που λέει και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα που μπορεί να αποδειχτούν αναγκαία για το σκοπό αυτό. Αναγκαία. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Αυτό δεν λέει δημοσιονομικά μέτρα. Μέτρα λαμβάνεις και στη δουλειά σου όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν σημαίνει ότι κόβεις το μισθό ή τη σύνταξη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Μα δεν είναι μόνο να κόψεις το μισθό και τη σύνταξη, Ταβανιδού, κυρία Βούλτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ που τα λέει αυτά πρέπει να βρει κάπου να δανειστεί από μια τράπεζα, από έναν οποιοδήποτε και να μας πει αν δεν θα δώσει ένα γράμμα, letter of intent, που να λέει ότι έχει υποχρέωση να μας βρει. Κυρία Βούλτευση, σε αυτό νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σας ότι κάποιοι πρέπει να μας πούμε ότι θα βρουν λεφτά. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν σας ρωτώ τώρα για αυτά που υπόσχεται το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας λέω καταρχήν για την αποκάλυψη. Δεν υπήρχε αποκάλυψη, ήταν 15 Απριλίου. Με κοινοποίηση στην κυρία Λαγκάρτ, το ΔΕ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσιεύει πάντα με καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του, γιατί είναι σοβαρός οργανισμός, η ιστοσελίδα του είναι προφυλαγμένη. Όταν το βγάζει την ιστοσελίδα του, δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει, είναι κάτι συγκεκριμένο. Έδωσε λοιπόν την έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην δημοσιότητα και χωρίς δόλο, λέτε, χωρίς καμία πρόθεση να ευνοήσει κανέναν η καθυστέρηση στη δημοσίευση, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Μα ήταν αποκάλυψη τώρα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το δημοσίευσε με καθυστέρηση, ενώ όλοι το ξέραμε, είχε δημοσιευθεί. Κυρία Βούλτεψη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Τώρα μιλάμε, δεν ήταν αποκάλυψη. Ακούστε με λίγο, θα χρησιμοποιήσω την κοινή λογική που νομίζω ότι διαθέτουμε όλοι. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τη μία και δεσμεύεται και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι νέα μέτρα αποκλείεται να παρθούν σε καμία περίπτωση και κανένα, διότι δεν τα αντέχει ο ελληνικός λαός και αυτό επιτέλους πρέπει να το καταλάβουν οι δανειστές μας. Και από τα δικά σας χείλη έχει υποθεί αυτό στο παρελθόν και από τα χείλη τα πρωθυπουργικά. Μα το ξέρουν, και βλέπουμε τώρα μια επιστολή στην οποία λέει θα παρθούν μέτρα εάν αυτό κρυθεί αναγκαίο. Σε κάποιον από τους δύο λέτε κάτι διαφορετικό. Κυρία Σαπανίδα, με συγχωρείτε. Ή στους δανειστές ή στο λαό εννοώ. Όχι, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Μέτρα δεν σημαίνει δημοσιονομικά μέτρα. Δεν σημαίνει δημοσιονομικά η κατάργηση μέτρα. Της έκτακτης εισφοράς. Ώστε να μην έχεις κενό εσύ. Η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς ήταν μια δέσμευση δική σας. Τι εννοείτε, προεκλογική? Βεβαίως, δεν εξαγγείλατε ότι θα καταργηθεί η έκτακτη εισφορά. Είναι κυβέρνηση τετραετίας, κυρία Τσαπανίδου. Απλώς θέλω να θυμίσω και να ευχηθώ σε όλους καλό Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ πέφτουν τα κρυγόνα και ξύλο στη Βραζιλία, γιατί την είχε φέρει και αυτήν ως πρότυπο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Αν αυτό είναι το πρότυπο, εντάξει, τουλάχιστον εμείς είμαστε μια νησίδα ασφαλείας εδώ και προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, θα σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Καλό πρωινό. Να είσαστε καλά κι εσείς.